Ξεκινήσαμε. Ένα φιλόδοξο σχέδιο άρχισε. Με το Ελλάδα 2.0 η χώρα γίνεται πιο ψηφιακή, πράσινη, με κράτος φιλικό προς τον πολίτη. Προωθώντας την πράσινη μετάβαση. Προχωρώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε υγεία, παιδεία, δημόσιο τομέα. Με αποτελεσματικές πολιτικές κοινωνικής συνοχής. Αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης. Με μεγάλες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Η Ελλάδα απελευθερώνει τις δυνατότητές της. Ελλάδα 2.0. Μας αφορά όλους. Μάθε περισσότερα στο greece20.gov.gr. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων από το Επιλογές. Για προσπάθεια διάσπασης του αγροτικού κόσμου κάνει λόγο ο αγροτοσυνδικαλιστής Στέργιος Φίλιτος, καθώς σήμερα δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων η προσέλευση των αγροτών ήταν μειωμένη και πάλι. Για αύριο τώρα, 16 Φεβρουαρίου, Τετάρτη, έχει ανακοινωθεί από τον Αγροτικό Πανσεραϊκό Σύλλογο συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες των Σερών για δεύτερη μέρα στον κόμβο του Λευκώνα. Ωστόσο όμως η προσέλευση των αγροτών δεν είναι ικανοποιητική. Το πρώτο μήνυμα όμως σύμφωνα με τον κύριο Λίτο έφτασε από την Αθήνα καθώς δέχτηκαν τηλεφώνημα από το Υπουργείο για να συναντηθούν. Θα δούμε στη συνέχεια οι αγρότες ποιοι θα μαζευτούν. Έχουμε κάποια νεότερα μας τηλεφώνησαν από Αθήνα για ραντεβού. Θα μαζευτούμε αργότερα και θα το εξετάσουμε το θέμα. Τηλεφώνησαν από Αθήνα για να κατεβείτε κάτω οι αγρότες να συναντηθούν. Ναι, ναι, από το Υπουργείο. Κοιτάξτε, είμαστε αυτοί οι 70 οι οποίοι βγήκαμε στο δρόμο. Από την πληροφόρηση που έχω σήμερα νομίζω είναι να έρθουν άλλοι 10. Είμαστε εδώ παιδιά, ναι είναι λίγοι. Είναι λίγοι, καλούμε τους συναδέλφους να έρθουν να δυναμώσουν τον μπλόκο. Δυστυχώς είναι αποτελεί πραγματικότητα. Οι αγρότες φέραν τα όσα τραχτέρ, δεξιά και αριστερά, αυτά που θέλαμε στην ουσία. Λοιπόν, και ακόμη δεν ήρθαν. Απορώ δηλαδή, ενώ δεν, το τρακτέρ είναι εδώ, δεν πάνε στα χωράφια, γιατί δεν έρχονται στον τόπο συγκέντρωσης. Τους περιμένουμε για να πάρουμε κάποιες αποφάσεις σε ό,τι αφορά το κλείσιμο του δρόμου πιθανότατα, ή μια πορεία, ή το άνοιγμα του δρόμου, ή την όποια απόφαση. Γιατί αυτές οι αποφάσεις πρέπει να είναι συλλογικές για να μην υπάρχουν και διαμαρτυρίες από πλευράς του κόσμου και έχουν και δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Ενώ παράλληλα φαίνεται πως δεν υπάρχει κάποια συνεννόηση μεταξύ των δύο συλλόγων. Με τον κύριο Λίτο να μιλάει ξεκάθαρα για προσπάθεια διάσπασης του αγροτικού κόσμου. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της κινητοποίησης. Και με τον Αγροτικό Πανσεραϊκό Σύλλογο Σερών να έχει προαναγγείλει για αύριο Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας. Πέμπτη κάναμε μια γενική συνέλευση. Κατόπιν τηλεφωνήματος του Γιάννη του Τουρτούρα πήρε τον Διαμαντή, τον πρόεδρό τους, για να κάνουμε μια ενωτική σύσκεψη και να πάρουμε μια ενιαία απόφαση σαν αγρότες του νομού Σερών από όλους τις τάξεις. Η απόφαση ήταν ξεκάθαρη να βγουν τα τρακτέρ και τη Δευτέρα να μαζευτούμε σε αυτό το σημείο και να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας. Στη Μαυροθάλασσα γνωρίζω πολύ καλά πως είχαν τρακτέρ στην πλατεία. Τώρα αν λέει πως δεν γνωρίζει ή το κάνει για άλλη μια φορά επίτηδες για να προκαλέσει τη διάσπαση ή είναι φτωχό στο μυαλό, τι να πω. Εμείς ξέραμε ότι θα έρθουν. Από τη στιγμή που πήραμε αυτή την απόφαση, μπροστά σε όλο τον κόσμο δεν είπαν κάτι διαφορετικό. Ξαφνικά χτες μας έκανε έκπληξη αυτή η απόφαση, αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά βέβαια. Δείχνουν ξεκάθαρα ότι προκαλούν τη διάσπαση του αγροτικού κόσμου. Θέλουν τη διάσπαση του αγροτικού κόσμου. Θέλω να πω το εξής. Επειδή ήσασταν παρούσα το κανάλι σας, μας κάλυψε εκεί κάτω στο επιμελητήριο η συμφωνία, η απόφαση όλων και όχι του Παναγή ή του Κασάμπογλου ήταν τα τρακτέρ στις πλατείες και από εκεί θα μετρήσουμε δυνάμεις και όπως είπε χαρακτηριστικά ο φίλος μου Γιάννης δεν θα πάμε 10 ρομαντικοί ή τρελοί στο δρόμο, δεν θα βγούμε στο δρόμο και συμφωνήσαμε όλοι μαζί του. Εγώ θα κάνω μια πρόσκληση
και την κάνω μέσα από την καρδιά μου για λογαριασμό των αγροτών και για το καλό του αγροτικού κόσμου των Σερών. Και τώρα ακόμη, αύριο δηλαδή, όταν θα βγουν τα τρακτέρ, από ό,τι άκουσα και από εσά και από άλλους συναδέλφους σας για μια μηχανοκίνητη πορεία με στόχο την αντιπεριφέρεια ή το Δημαρχείο ή δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι θα είναι πεζή. Ωραία. Και έτσι ακόμη. Αν δεν φέρουν αγροτικά μηχανήματα, που σίγουρα δεν εννοείται μόνο τρακτέρ. Εσείς δεν είστε ενήμεροι για αυτό το πράγμα. Σας έχει επικοινωνήσει κάποιος με εσάς? Θες? Όχι. Επισήμως όχι, να το πω έτσι. Επιμένω και λέω. Και το λέω για το καλό του αγροτικού κόσμου των Σερών και των κτηνοτρόφων. Αν θα πάνε όπου θα πάνε, καλοδεχούμενοι είναι να έρθουν εδώ που είναι και οι υπόλοιποι αγρότες. Όπως προσωπικά εγώ, γιατί κανένα δεν μπορώ να πιάσω, αύριο, εάν αποφασίσουν να πάνε είτε πεζοί είτε με τον οποιοδήποτε τρόπο, θα είμαι εκεί μαζί τους. Και αυτό θα το διαπιστώσετε και διαζώσετε. Εσείς τι απαντάτε στον κύριο Παναγίου, ο οποίος είπε χθες ότι δεν... Παιδιά, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Ήμασταν όλοι εκεί και εν ώρα αγώνα δεν υπάρχουν αυτά. Ο καθένας ας κρίνει με αυτά που βίωσε εκείνη την ημέρα. Εμείς αυτό που είπαμε το τηρούμε, είμαστε στο δρόμο. Των παιδιών εδώ που πήγαμε μετά την Πέμπτη, που μιλήσαμε όλοι και τα πλάνα υπάρχουν. Τοποθετηθήκαμε όλοι, τηρούμε αμετάκλητα την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Με την αυριανή συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας. Κοιτάξτε, ενημέρωση έχω από εσάς, από τα κανάλια. Από τα παιδιά δεν έχω, δεν ξέρω αν πήραν σε κάποιον. Εμείς λέμε εδώ είναι το μπλόκο, παιδιά. Στην αντιπεριφέρεια να πάμε να δούμε τον αντιπεριφερειάρχη τι νόημα βγάζει. Εδώ είναι το τρακτέρ, εδώ είναι ο κόσμος, ας έρθουν να διαδηλώσουμε όλοι μαζί. Εμείς ήμασταν αυτοί που πήραμε πρώτη τηλέφωνο, σηκώσαμε το τηλέφωνο και τους είπαμε παιδιά ελάτε ενωτικά και ενωτικά θα πάμε. Είμαστε ανοιχτοί, εδώ είναι το τρακτέρ, εδώ είναι το μπλόκο. Όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν εδώ να συζητήσουν, να διεκδικήσουν για τα δίκαια αιτήματα και θα με θυμηθείτε. Στο ερώτημα γιατί δεν ζητήσανε συνάντηση με τους δύο υπουργούς που βρισκόταν στην πόλη των Σερών το απόγευμα του Σαββάτου, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Θεοδωρικάκο απαντούν. Το Σάββατο που είχαμε παρουσία δύο υπουργών του νομού, του κύριου Καραμαλή εδώ και του κύριου Θεοδωρικάκου, γιατί δεν βρέθηκαν αντιπροσωπείες των αγροτών, έστω να τους μεταβιβάσουν κάποιο έγγραφο, κάποιο χαρτί με τα πρόβλημα? Γιατί ήταν φορτωμένο το πρόγραμμα. Και ούτως ή άλλως τις αποφάσεις μας έχουμε πάρει. Τα αιτήματά μας τα γνωρίζουν όλοι. Τον κύριο Καραμαλή ζητήσατε κάτι? Εάν θα κατέβουμε στην Αθήνα στο Υπουργείο, φυσικά θα πάμε στον Υπουργό μας, τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή, για να δούμε και τα θέματα του νομού μας. Γιατί κάποιοι τώρα ισχυρίζονται ότι όλο αυτό που γίνεται είναι στημένο μόνο για το Θεαθήνα. Όποιος πιστεύει ότι είναι στημένο για το Θεαθήνα, ας κρατήσει την άποψή του για τον εαυτό του. Εμείς είμαστε εδώ και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει. Ειλικρινά σας λέω ότι και στο Δήμο Νέας Ζιχνής, παρόλο που παρέα μας και είναι παρόντες, θα έρθουν σε λίγο, έχουμε δύο αντιδημάρχους εκεί, που αγρότες, τρεις μάλλον, που ασχολούνται με τα αγροτικά θέματα, αγρότες οι άνθρωποι. Και ξαφνιάστηκα ειλικρινά, ήταν και για μένα ερώτημα, δεν πήραμε χαμπάρι, προσωπικά το λέω. Και η Αλιστράτη γενικώς δεν ήξερε την έλευση. Το είδαμε στα κανάλια. Ποιο είναι το Θεαθήνη? Είχα όρεξη να ξεκινήσω από την Αλιστράτη. Κάθε μέρα χθες ήμουν εδώ. Σήμερα πάλι εδώ. Αύριο πάλι εδώ. Μέχρι ότου κρατήσει αυτή η υπόθεση να είμαι εδώ κάθε μέρα, αφήνοντας, να το πω έτσι, τις διακοπές μας. Γιατί για να καταρριφθεί και αυτός ο μύθος εναντίον των αγροτών, διακοπές εμείς κάνουμε τώρα, όχι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είμαστε κάτω από τον ήλιο και κάτω από τον καύσωνα. Λοιπόν. Διακοπές κάνουμε τώρα. Δεν θα χαλούσα τις διακοπές μου αυτού του μηνός, είναι και ο τελευταίος μήνας, για να γυρίζω στο Λευκόνα. Δεν είχα καμία διάθεση. Άρα δεν είναι αστείο, δεν είναι Θεαθήνη. Είναι κάτι το πραγματικό. Κοιτάξτε, θα σας πω, το αγροτικό πρόβλημα δεν λύνεται στα 5 λεπτά. Και ούτε είμαστε άνθρωποι που θα πάμε να συναντήσουμε για να βγουν 5 φωτογραφίες. Η συζήτηση πρέπει να είναι σοβαρή και θα πρέπει να γίνει στο Υπουργείο. Με τα συναρμόδια υπουργεία τα οποία εμπλέκονται για να δοθεί λύση. Για το Θεαθήνη δεν κάνω. Ήδη γίνονται προσπάθειες και σε λίγο καιρό θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και ανακοινώσεις. Γίνεται για τα μάτια του κόσμου ότι βγήκαν τα τρακτέρ? Ρωτήστε τους συναδέρφους. Τι θα πει για τα μάτια του κόσμου? Μακάρι να ήμασταν 500. Θα είχαμε άλλη μορφή. Τώρα είμαστε 70.
Είμαστε στο δρόμο και αγωνιζόμαστε. Αυτό εμάς, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά δεν μας αγγίζει. Είμαστε στο δρόμο, διεκδικούμε και θέλουμε να κάνουμε την κυβέρνηση να σκύψει πραγματικά στα αιτήματά μας. Όλα τα άλλα είναι από κακοπροαίρετους οι οποίοι κάθονται στον καναπέ και το μόνο που έχουν είναι να κάνουν κακοπροαίρετα σχόλια. Στις 31 Μαρτίου τελειώνει η σύμβαση εργασίας σε 8.000 εργαζόμενους στα νοσοκομεία όλης της χώρας με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Η ΠΟΕΔΗΝ για τον λόγο αυτό έχει προκηρύξει για αύριο στάση εργασίας και στις 23 Φεβρουαρίου στην κέντρο του Υπουργείου Υγείας. Σε στάση εργασίας από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι καλεί η ΠΟΕΔΗΝ την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου και σε πανελλαδική συγκέντρωση στις 12.30 ώρα στις 23 του μηνός το μεσημέρι στο Υπουργείο Υγείας για το θέμα των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, εν μέσω κορονοϊού η κυβέρνηση απολύει 31 Μαρτίου του 2022 8.000 εργαζόμενους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου που συμβάλλουν από την πρώτη γραμμή με τις υπηρεσίες που προσφέρουν στις υπηρεσίες στήριξης στην καταπολέμηση της πανδημίας και την αποφυγή νοσοκομιακής διασποράς του ιού. Για τις αυριανές κινητοποιήσεις μίλησε στην εκπομπή κάθε μεσημέρι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Γιατί είναι η κινητοποίησή μας αύριο? Είναι για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζόμενων στη δημόσια υγεία. Θέλω να θυμίσω στους τηλεθεατές τις δημόσιες δεσμεύσεις και των Υπουργών Υγείας αλλά και του Πρωθυπουργού ότι όσοι προσληφθούν για τις ανάγκες της πανδημίας και πολεμάνε στην πρώτη γραμμή επί 2 χρόνια και βοηθάνε πάρα πολύ και σώζουν ανθρώπινες ζωές, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα μονιμοποιηθούν. Και βλέπουμε ότι ενώ υπηρετούν 16.000 συμβασιούχοι, γίνεται μια προκήρυξη 4.000 θέσεων, σε κάποιες ειδικότητες δεν προκηρύσσεται καμία θέση και ταυτόχρονα η μοριοδότηση είναι 20 μόρια για 2 χρόνια, σημή μοριοδότηση που δίνει προβάδισμα όσους έχουν πολύ μεγαλύτερη προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, γιατί πρημοδοτείται με 7 μόρια ή 84 μήνες. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν υπάρχει καμία μονιμοποίηση των συναδέλφων. Τώρα παρατείνονται οι συμβάσεις τους μέχρι τέλος του χρόνου. Είναι υπηξίλο κρεμάμενοι, συνεχώς σε ομοιρία, χωρίς να γνωρίζουν εάν θα έχουν μόνιμη δουλειά για τα επόμενα χρόνια ή όχι. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια επαναχώρηση της κυβέρνησης σε ένα μεγάλο μείζον ζήτημα για την λειτουργία της δημόσιας υγείας. Όταν έχουμε 16.000 συναδέλφους οι οποίοι είναι έκτακτοι και υποτίθεται ότι οι συνάδελφοι που παίρνουν μοριοδότηση θα καλύψουν τις θέσεις οι οποίες προκηρύχθηκαν. Άρα θα έχουμε μία ανακύκλωση του προσωπικού, αλλά και 4.000 νέοι να προσλαμβάνονταν. Ναι. Πάλι δεν καλύπτουν τα κενά, με δεδομένο ότι εμείς σε σχέση με πέρυσι το χειμώνα έχουμε 10.000 λιγότερο προσωπικό, έχουμε συνταξιοδοτήσεις, έχουμε αναστολές εργασίας και βέβαια εκατοντάδες συναδέλφους, 3.000 περίπου κάθε φορά νοσούν και βρίσκονται σε καραντίνα. Ως εκ τούτου λοιπόν μπορούν να καλύψουν οι 4.000 τα κενά που υπάρχουν στο σύστημα με δεδομένο ότι κάποιοι που θα κάνουν αιτήσεις και θα προσληφθούν είναι ήδη εντός του συστήματος ως έκτακτο προσωπικό. Αν θυμάμαι καλά, 22 ή 23 το μήνα νομίζω είναι, την Τετάρτη, την επόμενη, όχι αυτή, την επόμενη Τετάρτη, όπου είναι μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση πανελλαδική με πορεία σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Ενώ διεκδικούν την μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και δικαιούνται την μονιμοποίησή τους, ζητώντας την εκδίωξη όλων των εργολάβων και τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας των νοσοκομείων να συνάπτουν νέες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με το προσωπικό. Μάλιστα, ο κύριος Γιαννάκος προχώρησε και σε συγκεκριμένες καταγγελίες. Και το δεύτερο ζήτημα, σας είπα πριν, μην το ξεχάσουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Είναι ότι υπηρετούν 8.000, και αυτό έχει κινητοποιήσει μας, είναι το πρώτο θέμα αύριο. Υπηρετούν 8.000 συνάδελφοι στις υπηρεσίες στήριξης, καθαριότητα, φύλαξη, εστίαση, με συνεργασίας. Οι άνθρωποι αυτοί, πριν από κάποια χρόνια, ήταν στους εργολάβους. Και οι εργολάβοι προσέφεραν συνθήκες εργασιακό και έδιναν στους συναδέλφους το μισό μισθό από αυτό που παίρνουν σήμερα, 300 ευρώ το μήνα, και δούλευαν εξ
εξομιλητικά αρία χωρίς ρεπό, χωρίς δικαιώματα. Στο δημόσιο στήγησαν περισσότερο οι εργολάβοι, αλλά τα λεφτά τα έπαιζαν οι ίδιοι στην τσέπη, όχι οι εργαζόμενοι. Και μάλιστα έκαναν και απαράδεκτα πράγματα για να ξεφύγουν από τους πολιτικούς μηχανισμούς, έβαζαν το μισθό στην τράπεζα και μετά έστειλαν στους μπράβους, το έπαιρναν πίσω το μισό. Το μισό-μισό. Και η κυβέρνηση ετοιμάζει ήδη εργολαβίες, διαγωνισμούς για να επιστρέψουν πίσω. Είναι δυνατόν να δεχτούμε εμείς μια τέτοια εκτέλεση? Αυτές είναι πολύ σοβαρές καταγγελίες, κύριε Γιαννάκο. Σε ποια νοσοκομεία γινόταν αυτά? Σε ποια νοσοκομεία γινόταν? Σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας που είχαν, που είχαν και έχουν εργολάβους. Mm-hmm. Γίνονται. Και γίνονται, λέτε, ακόμη? Βέβαια, γιατί κάποια νοσοκομεία παραμένουν οι εργολάβοι. Δεν θα υπάρχει λειτουργία της δημόσιας υγείας εάν φύγουν οι επικουρικοί εργαζόμενοι του ΑΕΠ, δηλαδή οι συμβασιούχοι, και αν γυρίσουν οι εργολάβοι, πραγματικά οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι κάκισης ποιότητας. Σε αυτές που έχουμε σήμερα και φυσίζουν περισσότερο στο δημόσιο. Μία νορμάλ περίοδος είχαμε υγειονομικό πόλεμο να εκτιμηθεί αυτό και οι συνάδελφοι να μονιμοποιηθούν απευθείας. Σε ξέρεις δεν μπορεί να εμπιστεύεις για τους συναδέλφους αυτούς ότι από την πρώτη στιγμή ρίχτηκαν στη μάχη του κορονοϊού και έσωσαν ανθρώπινες ζωές. Mm-hmm. Και οι περισσότεροι είναι νέα παιδιά όλοι, δεν έχουν προϋπηρεσία. Δηλαδή αν πάνε μόνο με την προϋπηρεσία που τους δίδουν για δύο χρόνια, θέλεις ότι σπάρουν εργαζόμενοι από τις κλινικές, από τις ιδιωτικές, όταν θεατές την πανδημία δεν ερχόταν ως επικουρικό προσωπικό και τώρα που βλέπουν ότι τελειώνει κάπως η πανδημία, ετοιμάζονται να έρθουν ως μόνιμοι υπάλληλοι στο σπίτι. Αυτό είναι άδικο. Ποιος μιλάει τώρα? Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Ζαράκη, που είναι η πρόεδρος των συμβασιούχων εδώ του νοσοκομείου Σερών. Καλησπέρα, κυρία Ζαράκη. Πείτε μου. Καλησπέρα, λέω, με ακούτε? Καλησπέρα, σας ακούω, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αύριο η ΠΟΕΔΗΝ έχει κηρύξει μια στάση εργασίας για να βοηθήσει εσάς τους συμβαστιούχους προκειμένου να μονιμοποιηθείτε, όπως είναι αυτό που ζητάτε, έτσι? Ναι, ναι. Είναι αυτό που ζητάμε εδώ και αρκετό καιρό, απλά δεν βρίσκουμε άκρη. Τι εννοείτε δεν βρίσκετε άκρη? Έχουμε γίνει ένα μπαλάκι του Υπουργείου με τις διοικήσεις. Ο ένας μας θέλει στον άλλον. Δηλαδή ότι είναι θέμα, το Υπουργείο σας λέει είναι θέμα των διοικήσεων του νοσοκομείου και οι διοικήσεις ναι, του Υπουργείου. Ναι, και οι διοικήσεις μας λένε ότι είναι θέμα του Υπουργείου Υγείας. Ναι. Από εκεί και πέρα οι εργολάβοι, με τους εργολάβους κινούνται κανονικότατα τα νοσοκομεία όλης της χώρας και θέλουν φυσικά να μας διώξουν μετά από όλοι. Πείτε μου. Εσείς είστε, τι ειδικότητες έχετε μέσα στο νοσοκομείο? Εμείς στο σωματείο μας είμαστε αισθητήση, καθαριότητα και φύλαξη. Mm-hmm. Είμαστε τρεις ειδικότητες, είμαστε αρκετά χρόνια, γύρω στην πενταετία. Με συνεχή ανανεώσεις των συμβάσεων, φαντάζομαι. Ανανεώσεις των συμβάσεων, ναι, φυσικά. Και είμαστε γύρω στην πενταετία. Έχουμε περάσει από το κορονοϊό, βάλαμε πλάτη όπως μας ζήτησαν, ήμασταν σε όλα εκεί παρόντες. Και συνεχίζουμε να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δεν γίνεται απολύτως τίποτε. Ζητήσαμε. Πείτε μου. Ναι, θέλω να ρωτήσω εάν όλο αυτό το διάστημα, γιατί είπατε ότι είστε 5 χρόνια, φαντάζομαι θα είχατε επαφές και με τους αρμόδιους υπουργούς. Αυτοί τι σας λένε? Υπουργοί, για. Τι μας λένε? Κάποιοι μας είπαν ότι θέλουν ιδιώτες. Κάποιοι είναι με το μέρος μας. Κάποιοι που νοσηλεύτηκαν είναι πολύ με το μέρος μας. Αυτό. Αλλά οι περισσότεροι θέλουν ιδιώτες. Να μπουν ιδιώτες δηλαδή στους τομείς αυτού. Ναι, ναι, ναι. Ιδιώτες που δεν εμφανίστηκαν όταν υπήρχε η μεγάλη, η σοβαρή κατάσταση του νοσοκομείου. Ήμασταν εμείς εκεί. Ναι. Βέβαια για να φύγει ο ιδιώτης θα πρέπει να προκηρυχθεί κάποιος διαγωνισμός και να... Νομίζω ότι προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί. Πιστεύω ότι πηγαίνουν, προχωράει η κατάσταση αυτή με τους εργολάβους. Ναι. Τώρα η τελευταία σας σύμβαση πότε λήγει? Μας έκαναν ανανέωση και για ένα τρίμηνο και λήγει 31 Μαρτίου. Η σύμβασή μας. Έχουμε, ναι, έχουμε... Λογικά θα πάτε πάλι στη παράταση. Λογικά για το νοσοκομείο Σερών, ναι, βλέπουμε παράταση γιατί δεν... δεν τελείωσαν με τους εργολάβους. Πήγαινε λίγο αργά η κατάσταση με τους εργολάβους, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Με τον κύριο Φαρμάκη που μιλήσαμε, μας είπε ότι θέλει να μας στηρίξει και μας στηρίζει.
Περιμένουμε να δούμε και στην πράξη. Από εκεί και πέρα και με άλλους, και με βουλευτές ΟΣΑΡΟΝ που μιλήσαμε, μας στηρίζουν. Εμείς θέλουμε απλά αποφάσεις που να ακολουθούν τη λογική και όχι αυτόν τον παράλογο τρόπο της κυβέρνησης. Γιατί το θεωρούμε παράλογο όλο αυτό, με όλες αυτές τις δικαιολογίες. Βλέπω ότι όλοι θα στηρίζουν, αλλά αποτέλεσμα δεν βγαίνει. Ναι, αυτό ακριβώς. Μας στηρίζουν όλοι. Δεν μπορώ. Όλο αυτό είναι πολύ ευχαριστημένοι. Απλά δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Και είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο το να ανανεώνεσαι για ένα τρίμηνο και ξανά για ένα τρίμηνο, αν θα έχεις δουλειά ή όχι. Έχουμε οικογένειες και είναι πολύ ψυχοφθόρο όλο αυτό. Και για μας ειδικά που περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα λόγω COVID. Και ήμασταν εκεί. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν ήμασταν εκεί και δεν κάναμε πλάτη. Για πόσα άτομα μιλούμε στο νοσοκομείο, κυρία Ζαράκη? Εμείς είμαστε 80 άτομα. 80 οικογένειες. Αρκετά τα άτομα, θα λέγαμε. Αρκετά άτομα. Όλοι πίσω μας έχουμε οικογένειες, παιδιά. Δεν νομίζω ότι το θεωρούμε πάρα πολύ άδικο αυτό για μας. Μέσα στην πανδημία, να μην έρχεται εργολάβος για τους γνωστούς λόγους. Και τώρα να εμφανίζουμε τους εργολάβους ότι είναι και οι καλύτεροι από όλους. Πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση και αυτό το σκεπτικό. Βλέπετε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να πάει να ιδιωτικοποιήσει στο πρόσφυγμα την υγεία? Ναι. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι αυτή. Όλα ιδιωτικά. Μάλιστα, τώρα έχετε προγραμματίσει άλλες συναντήσεις, άλλες κινητοποιήσεις πέρα από την αύριο? Συναντήσεις κάνουμε συχνά, αλλά περισσότερο κάνουμε με την αντιπολίτευση, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι πιο πολύ με το μέρος. Οι οποίοι σας στηρίζουν, βέβαια. Μας στηρίζουν πάρα πολύ, ναι. Όπως έχουμε κάνει καταγγελία στην αρχή διαφάνειας, σαν σωματείο, για το θέμα των χρημάτων, γιατί πηγαίνουμε πολύ οικονομικότεροι από τους εργολάβους και εκκρεμεί μία δίκη. Σε αυτή τη δίκη τι λέτε, ότι εμείς παίρνουμε λιγότερα από τους εργολάβους, άρα... Όχι. Στην καταγγελία, στην αρχή διαφάνειας, λέμε ότι εμείς βγαίνουμε πολύ φθηνότεροι στο ελληνικό δημόσιο από ό,τι εργολάβοι. Δικαστήριο κάνουμε για να δικαιωθούμε, αν μπορούμε να πάμε επαορίστου. Ναι, για να μονιμοποιηθεί δηλαδή, ουσιαστικά. Ναι. Μάλιστα, okay. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Και εμείς περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Θα θέλαμε τη συμπαράσταση όλου του κόσμου. Δεν είμαστε αυτοί που παίρνουμε το χιλιάρικο όπως ακούγεται, γιατί ακούγονται πάρα πολλά. 400 ευρώ παίρνουμε. Δεν παίρνουμε τις τα 1000 ευρώ που ακούγονται. Ή φύγετε εσείς να έρθουμε εμείς. Ακούγονται πάρα πολλά. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα βλέπουμε πολύ απ' έξω. 400 ευρώ παίρνετε το μήνα για 8 ώρες εργασία. Τετράωρη. Η καθαριότητα είναι τετράωρη. Άρα ουσιαστικά παίρνετε το βασικό μισθό. Ακριβώς, ναι, το βασικό παίρνουμε. Απλά ακούμε, σας το λέω, το τονίζω, γιατί ακούω από έξω κόσμο που λέει παίρνετε τα 1000, τα 1100 και μιλάτε και δεν θέλετε να φύγετε. Δεν παίρνουμε τα 1100, για τα 400 ευρώ ήμασταν εκεί. Με υπερορίες, κάναμε 8 ώρα με υπερορίες στο COVID. Και τώρα, αν χρειαστεί, το ίδιο κάνουμε. Κυρία Ζαχαράκη, κυρία Ζαράκη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ το ίδιο εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Supermarket Kansas. Εδώ βρίσκουμε τα αγαπημένα μας προϊόντα σε σταθερά χαμηλές τιμές κάθε μέρα. Μέχρι την Τετάρτη, όλα τα γάλατα Νουνού Family 15% πιο φθηνά. Φακές ψηλές στο διαλεγμένο 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά. Νες καφέ Classic 200 γραμμαρίων, μόνο 6,28. Αλλά και χαρτί υγείας Dream Team Deco τρίφυλλο, 10 ρολά, οι δύο συσκευασίες, μόνο 4,98. Όλα τα Sunny Pants 50% πιο φθηνά. Και σκύλο τροφή Clever Choice 10 κιλά, μόνο 7,70. Και εκατοντάδες άλλα προϊόντα σε σταθερά χαμηλές τιμές κάθε μέρα. Κάτι άλλαξε στα Supermarket Kansas. Εσείς το μάθατε. Κάρα μου λέγος, το καταλαβαίνεις και μόνο από το άλλο. Εγώ στο φρυγάνισμα. Εγώ πάντως, παιδιά, το καταλαβαίνω στη γεύση. Χωρίς προσοχή, δεν είναι συντηρητικά το γράφει πάνω. Ξέρεις τι διαβάζεις, ξέρεις και τι τρως. Ψωμί για τους καραμολέγκους από 100% φυσικά συστατικά, χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά και με σφραγίδα. Καραμολέγκους, το 100% αγάπη.
αυξημένα εμφανίζονται τα κρούσματα κορονοϊού τις τελευταίες ημέρες στο νομό Θερών. Σύμφωνα πάντως με τον ομοίατρο, το θετικό είναι ότι στις ΜΕΘ υπάρχει πτώση νοσηλευομένων, ενώ παρατηρείται και αργή μείωση των κρούσματων στα σχολεία. Τα κρούσματα στην περιφερειακή ένωση Θερών δεν πέφτουν εδώ και ένα μήνα και κυμαίνονται σε καθημερινή βάση από 150 έως και 200. Χθες Δευτέρα είχαμε 209 κρούσματα στην περιφερειακή ένωση Θερών. Βλέπουμε τόσο στην περιφερειακή ένωση Θερών όσο και πανελλαδικά βλέπουμε έτσι μια αντίσταση στην πτώση των κρούσματων εδώ και 4 εβδομάδες περίπου. Αν θα δούμε δηλαδή τα κρούσματα, τα επιβεβαιωμένα, στην περιφερειακή ένωση Θερών σε καθημερινή βάση κινούνται από 150 μέχρι 220 κάπου εκεί. Εβδομαδιαίως κινούνται γύρω στα 1000 με 1200 την εβδομάδα. Και παραδικά, αν δούμε, οι μυρισίους κινούνται από 18.000 έως 22.000, βλέπουμε. Εδώ και 4 εβδομάδες υπάρχει αυτή η σταθερότητα των κρουσμάτων, τόσο στην περιφερειακή ένωση Θερών όσο και πανελλαδικά. Δεν ανεβαίνουν τα κρούσματα ιδιαίτερα, αλλά δεν πέφτουν κιόλας. Από την άλλη, στις σχολικές μονάδες υπάρχει πτώση δειλά-δειλά στα κρούσματα. Στις σχολικές μονάδες, γενικά στην παιδική ηλικία, στην περιφερειακή ένωση Θερών, βλέπουμε ότι αρχίζει δειλά-δειλά μια πτώση και στα παιδιά των κρουσμάτων. Οπότε θεωρώ ότι θα συμπαρασύρει και την πτώση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην περιφερειακή ένωση Θερών και πανελλαδικά. Το θετικό είναι ότι στις ΜΕΘ υπάρχει πτώση νοσηλευομένων. Σε όλες τις υπόθεσεις του κορονοϊού είναι ότι τα τελευταία 10 μέρες, 15, βλέπουμε μια πτώση των νοσηλευομένων στις ΜΕΘ, στις μονάδες διοικητικής θεραπείας πανελλαδικά, ενώ πριν καμιά 20-25 μέρες είχαμε 680 άτομα στις ΜΕΘ. Φτάσαμε τις τελευταίες 10 μέρες, είχαμε γύρω στα 600 άτομα και βλέπουμε τώρα τις τελευταίες μέρες πέσαμε κάτω από 500 άτομα στις μονάδες διοικητικής θεραπείας. Χθες είχαμε 494 άτομα στις μονάδες ειδικής θεραπείας. Αυτό είναι καλό, δείχνει ότι αρχίζει σιγά σιγά να αποκλιμακώνεται όλη η κατάσταση και στις μονάδες ειδικής θεραπείας, που είναι σκληροί δείκτες του κορονοϊού. Πτώση έχουμε και στους θανάτους. Επίσης, βλέπουμε λίγο, έχουμε και μια πτώση και στους θανάτους. Εκεί που είχαμε 100 με 110 θανάτους ημερησίως, βλέπουμε τώρα κινούνται οι θάνατοι γύρω στους 80 με 90. Θα μου πείτε, οι θάνατοι είναι θάνατοι και ένα άτομο να είναι, δυστυχώς είναι λυπηρό. Παρ' όλα αυτά όμως, επιδημιολογικά το περιγράφουμε ότι υπάρχει έτσι μια πτωτική τάση στους θανάτους πανελλαδικά και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Το γεγονός ότι δεν πέφτουν τα κρούσματα οφείλονται στα παιδιά, καθώς σε αυτές τις ηλικίες δεν υπήρχε νοσία. Το ότι δεν πέφτουν τα κρούσματα, υπάρχουν κρούσματα και αυτό το έχω πει επανειλημμένα, είναι ένα μεγάλο ποσοστό των κρούσματων είναι τα παιδιά, γιατί τα παιδιά κάτω των 12 ετών, σκεφτείτε ότι δεν είχαν νοσήσει. Και δεν είχαν εμβολιαστεί ιδιαίτερα. Γιατί ξέρετε, κάτω από 12 χρονών έχουν εμβολιαστεί μικρή μερίδα πληθυσμού και κάτω από 5 δεν εμβολιάζεται κανένα παιδί. Οπότε εκεί δεν υπήρχε ανοσία, ούτε τεχνητή, ούτε φυσική ανοσία. Οπότε ο ιός κινείται μέσα στην παιδική ηλικία και νοσούν αρκετά παιδιά. Βλέπουμε εδώ και στην περιφερειακή ένωση Θερών από τα 1000 κρούσματα περίπου που έχουμε εβδομαδιαίως, τα 300 με 300 είναι στην παιδική ηλικία. Πάει να σχηματιστεί εκεί σταδιακά μια φυσική νόσηση, μια φυσική νόση που νομίζω στην περιφερειακή ένωση Θερών σχεδόν την πλησιάζουμε, γιατί πάρα πολλά παιδάκια έχουν νοσήσει το τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο. Καθώς και ότι νοσεί μεγάλος αριθμός εμβολιασμένων. Αρκετά άτομα νοσούν εμβολιασμένοι, που αυτό παρόλο που νοσούν ήπια, δεν καταλήγουν στο νοσοκομείο, βαριά νόση, μεθ κτλ. Νοσούν ήπια, αυτό που θέλαμε έτσι με τον εμβολιασμό. Παρόλα αυτά όμως καταγράφονται σκρούσματα. Άρα η καταγραφή των εμβολιασμένων και των παιδιών που νοσούν και αυτά ήπια, τα παιδάκια, μας δίνει κρούσματα. Θεωρώ όμως σταδιακά, καθώς σχηματίζεται η φυσική νόσηση μέσω της νόσης των παιδιών και των εμβολιασμένων και εμείς, νομίζω ότι σταδιακά θα αρχίσουν να υποχωρούν τα κρούσματα. Ο νομίατρος τονίζει το να νοσούμε ήπια και να μην καταλήγουμε στο νοσοκομείο είναι το σημαντικό, καθώς ο ιός δεν θα φύγει. Κοιτάξτε, και να νοσούμε ήπια, αν είμαστε εμβολιασμένοι ή τα παιδάκια και δεν καταλήγουμε στο νοσοκομείο ή στις ΜΕΘ, δεν μας πειράζει. Ας κυκλοφορεί ο ιός, είναι, δεν θα φύγει, δεν θα εξαφανιστεί, θα συνεχίσει να υπάρχει. Αρκεί να νοσούμε ήπια. Αυτό θέλουμε, αυτό επιδιώκαμε. Γι' αυτό κιόλας προτείναμε και προτείνουμε τον εμβολιασμό. Γιατί βλέπουμε άτομα που έχουν εμβολιαστεί με 2 και 3 δόσεις, νοσούν μεν, όχι όλοι, κάποιοι ένα ποσοστό, αλλά νοσούν ήπια. Τέλος, σημειώνει πως τώρα που τα μέτρα θα φύγουν, θα είναι πολύ εύκολο να αρρωστήσουν οι ανεμβολίαστοι. Κυρίως προς τους ανεμβολίαστους, ότι από εδώ και ύστερα, επειδή τα μέτρα θα αρχίσουν να έρονται, να φεύγουν τα μέτρα, θα είναι πολύ περισσότερο εύκολο να νοσήσουν οι ανεμβολίαστοι. Γιατί δεν θα υπάρχουν μέτρα σιγά σιγά σταδιακά. Οπότε θα πρέπει να κινηθούν να εμβολιαστούν, γιατί θα κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Αν θα νοσήσουν βαριά ή ελαφριά, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αλλά θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί το επόμενο χρονικό διάστημα. Από την άλλη, στο Γενικό Νοσοκομείο Σέρων, το Σαββατοκύριακο δεν υπήρχε πίεση σε εξωτερικά ιατρία και αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 18 στις απλές κλίνες και 2 στις ΜΕΘ. Καλό ήταν, ήσυχο Σαββατοκύριακο, δεν είχαμε πίεση σε εξωτερικά ιατρία από περιστατικά COVID.
Σήμερα νοσηλεύουμε μόνο 20 περιστατικά, 18 σε απλές κλίνες και 2 διασωληνωμένοι μόνο. Είναι, η κατάσταση είναι απόλυτα ελεγχόμενη. Παρότι από ό,τι βλέπετε έχουμε πολλά κρούσματα, δεν έχουμε νοσηρότητα. Ο κύριος Βαλαξής τονίζει πως αποδεικνύεται ότι η μετάλλαξη όμικρον είναι ήπια. Αποδεικνύεται ότι αυτά που λέγανε για τη μετάλλαξη όμικρον ότι είναι πιο ήπια μορφή σίγουρα. Βεβαίως μολύνονται και πάρα πολλοί εμβολιασμένοι οι οποίοι την περνάνε στο πόδι και το μόνο που χρειάζεται είναι να μπουν σε μία καραντίνα ολίγων ημερών. Αλλά εδώ φαίνεται η πολύ μεγάλη αξία του εμβολιασμού. Δηλαδή 99% των εμβολιασμένων που νοσούν, που κολλούν, δηλαδή το την περνάνε στο πόδι, σαν ένα απλό κρυολόγημα. Καταλήγει πως ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος. Άρα και πάλι καταλήγουμε ότι είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός. Ό,τι πρόβλημα θα έχουμε από την όμικρον θα είναι από τον πληθυσμό των ανεμβολίαστων. Εκεί μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη, βαρύτερη νόσηση που να χρειαστεί και νοσηλεία ή ακόμα και μονάδα εντατικής θεραπείας. Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων να πραγματοποιήσει την συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο με την ευκαιρία της επίσκεψής του στις ΣΕΡΕΣ, εκθέτοντάς του τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και μεταξύ αυτών την ενίσχυση του τμήματος των Προμαχών εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Στα πλαίσια επίσημης επίσκεψης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου στις ΣΕΡΕΣ, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εργαζομένων Αστυνομικών πραγματοποίησαν συνάντηση μαζί του και του έθεσαν τα αιτήματά τους. Ένα από αυτά ήταν η επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Προμαχώνα κατά την επικείμενη τουριστική περίοδο. Το αίτημα έγινε άμεσα δεκτό και ανακοινώθηκε πως από τις αρχές Μαρτίου θα ενισχυθεί η εν λόγω υπηρεσία με 34 αστυνομικούς. Συνδεθήκαμε και εμείς με τον κύριο Υπουργό Κυριακή του πρωί στην Αστυνομική Διεύθυνση Σερών. Μεταφέραμε τα αιτήματά μας. Ένα εκ των οποίων το πιο σημαντικότερο ήταν η ενίσχυση του Τμήματος Διαβατηρίου Ελέγχου Προμαχώνα για την επικείμενη τουριστική περίοδο. Το αίτημα μας έγινε αμέσως αποδεκτό, καθώς το είχε συζητήσει και με τη φυσική ηγεσία της περιοχής. Και από την αρχή Μαρτίου θα ενισχυθεί η εν λόγω υπηρεσία με 34 συναδέλφους από άλλες, με αποσπάσεις από άλλες περιοχές της Ελλάδος, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν το μεγάλο τουριστικό κύμα που φέτος αναμένεται ακόμα πιο αυξημένο από πέρυσι, ένεκα και τις χαλάρωσεις των μέτρων του κορονοϊού. Η αστυνομική αυτή θα είναι για 6 μήνες, για την όσο το δυνατόν ταχύτερη εξυπηρέτηση των τουριστικών ροών. Θα είναι μια ενίσχυση 6 μηνών. Δηλαδή θα είναι για όλο το περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού. Αυτοί οι συνάδελφοι θα έρθουν να ενισχύσουν για το λόγο διάστημα που υπάρχουν μεγάλες αυξημένες ροές κατά είσοδο και έξοδο από τουρίστες που έρχονται από χώρες της Βαλκανικής, χώρες της Βόρειας Ευρώπης και να περιθωρήσουν στη χώρα μας. Άλλο ένα αίτημα ήταν η ενίσχυση του στόλου σε οχήματα και πιο συγκεκριμένα στις μηχανές της ομάδας Δίας. Από εκεί και έπειτα αναφέραμε την ενίσχυση σε οχήματα και ιδιαίτερα σε μηχανές της ομάδας Δίας. Μας είπε ότι υπάρχει ήδη, εκπονείται ήδη ένα πρόγραμμα, είναι σε εξέλιξη για την παραλαβή νέων δικύκλων μοτοσυκλετών και ότι θα ενισχυθούμε, άμα την παραλαβή του, θα ενισχυθούμε και εμείς με κάποια δίκυκλα καινούργια για να ανανεώσουμε το στόλο της ομάδας Δίας. Επίσης θα γίνουν ακαινείς στα κτίρια της αστυνομίας, τα οποία έχουν προβλήματα και τέλος ευχαρίστησε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Καραμαλή και τον Αντιπεριφερειάρχη Σπυρόπουλο, οι οποίοι είναι πάντα στο πλευρό τους. Είναι η ανακαίνιση κάποιων κτιρίων αστυνομικών τμήματων, όπως είναι της Βυσσαλτίας, όπως είναι το Τυφού Προμαχώνα και τη λέσχη μας, της λέσχης αστυνομίας Σερών. Και σε αυτό το κομμάτι θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Θεοδωρικάκο και τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σπυρόπουλο, οι οποίοι είναι πάνω στην πλευρά μας. Ήταν ένα αίτημα εδώ και χρόνια για την ανακαίνιση του ολόκληρου κτηρίου, που είναι στο καλύτερο, ένα από τα καλύτερα σημεία της πόλης και χρήζει ανακαίνισης. Μας είπαν ότι ήδη υπάρχει το απαιτούμενο ποσό και θα ξεκινήσουν άμεσα εργασίες για την ανακαίνιση αυτού του κτηρίου, για να μπορούμε να πηγαίνουμε πέρα να περάσουμε τις ώρες μας εμείς και οι οικογένειές μας. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου, τον κύριο Διαμαντή Διαμαντόπουλο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, διότι υπάρχει μια κινητοποίηση για αύριο. Περισσότερα θα πούμε με τον ίδιο. Καλησπέρα, κύριε Διαμαντόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Καπιτάνη. Λοιπόν, για πείτε μας για αύριο τι έχετε ετοιμάσει. Κύριε Καπετάνιο,
Αύριο θα υπάρξει ένα συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης, μπροστά στην Νομαρχία, πρώην Νομαρχιακό Μέγαρο. Θα κάνουμε ένα συλλαλητήριο αγροτικό. Τα προβλήματα που υπάρχουν είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και εκείνο που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, θα σας πω εγώ κάτι άλλο, η επέκταση του προβλήματος του αγροτικού που φτάνει. Τις τελευταίες μέρες, φτιάχνοντας μία βόλτα στα χωριά γύρω-γύρω από τη, μέσα στο νομό, βλέπουμε πραγματικά με μεγάλη λύπη ότι τα χωριά πλέον έχουν άδεια σπίτια, δεν κατοικούνται. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μία επέκταση του προβλήματος του αγροτικού. Όταν έχουμε μία κακή οικονομία αγροτική, όταν έχουμε μία φθήνουσα πορεία εδώ και χρόνια, κάποτε το αγροτικό εισόδημα καλύπτει περίπου γύρω στο 8 με 10% το ΑΕΠ, σήμερα δεν καλύπτει ούτε το 3% θα σας έλεγα. Άρα αυτό είναι μία μεγάλη απόδειξη ότι έχουμε μία φθήνουσα πορεία. Όταν λοιπόν η οικονομία η αγροτική πάει χάλια και από κακό στο χειρότερο, ερημώνει και ο νομός μας. Ο νομός μας είναι ένας αγροτικός νομός, εξαρτώμαστε από την αγροτική οικονομία. Βλέπουμε τα χωριά να αδειάζουν, βλέπουμε χωριά μεγάλα τα οποία έχουν ερημώσει και έχουν, και αναρωτιόμαστε στα επόμενα 10-15 χρόνια τι θα γίνουν αυτά τα χωριά, γιατί υπάρχει και γυρασμένος κόσμος εκεί πέρα. Δηλαδή αυτό είναι ένα περαιτέρω κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργείται και θα πρέπει να το κοιτάξουμε με ιδιαίτερη προσοχή, μήπως μπορούμε και να περισσώσουμε οτιδήποτε. Γιατί εγώ σας λέω το εξής, τα επόμενα χρόνια τι θα γίνει αυτός ο τόπος, μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Άρα αυτό που λέμε είναι το εξής, ότι το πρόβλημα είναι πολύ διωγγωμένο, υπάρχουν αντίκτυποι του προβλήματος που δημιουργείται μέσα από το αγροτικό θέμα. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε, ας πούμε, ως κεντρική εξουσία. Να το δούμε εδώ πέρα η περιφέρεια, να το δούμε οι περιφερειάρχες, οι βουλευτές και όλα αυτά. Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε απόλυτο δίκιο στο ότι η περιφέρεια ερημώνει. Βεβαίως αυτό είναι μια σειρά πραγμάτων, μέσα και το αγροτικό ζήτημα, αλλά είναι μια σειρά γεγονότων και πραγμάτων τα οποία συμβαίνουν και ερημώνει. Κύριε Καπετάνιο, όμως, σας λέω το εξής. Γιατί φεύγει ο κόσμος από το χωριό, έχουμε αναρωτηθεί. Μήπως έχουμε απαξιώσει το αγροτικό επάγγελμα. Το αγροτικό επάγγελμα γιατί απαξιώνεται. Μήπως απαξιώνεται γιατί δεν υπάρχει εισόδημα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ σκόπος. Όλοι κοιτάνε να σπουδάσουν. Και τι θα γίνει αυτή η χώρα. Πού θα πάει η Ελλάδα, ανέκαθεν ήταν μια αγροτική χώρα. Μήπως από την άλλη δεν είναι μόνο θέμα εισοδήματος, αλλά το γεγονός ότι ο νέος άνθρωπος θέλει να κάνει κάτι άλλο από το να ασχολείται με μια δουλειά που είναι πολύ κουραστική, όπως λέτε και εσείς. Κύριε Καπετάνιο, εγώ θα σας επιμένω και πάλι και θα σας πω το εξής. Κάποτε υπήρχε μια καλλιέργεια στο καπνό. Το καπνό ήταν μια καλλιέργεια η οποία καλύπτει όλα τα ορεινά, ας πούμε, μειωρινά μέρη του νομού Σερών, και βάλτε με το μυαλό σας έτσι, κάντε μια εικόνα και δείτε πόσο μεγάλη είναι αυτή η έκταση, η ημερωρινή περιοχή του νομού Σερών. Και εγώ σας λέω, ήρθε μια πολιτική, ήταν ευρωπαϊκή πολιτική, ήταν ελληνική πολιτική, ήταν αντιαγροτική πολιτική και το καπνό εγκαταλείφθηκε. Μια καλλιέργεια η οποία έζησε πάρα πολλές οικογένειες και πάρα πολλά χωριά. Εγκαταλείφθηκε αυτή η καλλιέργεια. Έγινε κάτι από πλευράς πολιτεία, υπήρχε κάποιο στρατηγικό σχέδιο και να πούνε ότι το καπνό φεύγει από τη μέση. Τι θα κάνουμε για να κρατήσουμε τον κόσμο στο χωριό, ο οποίος έχασε τη δουλειά του. Δεν σπέρνει καπνό. Και η καπνοπαραγωγή τι ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν 10-20 στρέμματα χωραφάκια, και γιατί η έκταση του καπνού αυτή ήταν, έτσι δούλευε το καπνό. Λοιπόν, εγώ σας λέω το εξής, υπήρξε κάποια στρατηγική για το καπνό. Ερήμωσαν τα χωριά, βγήκαν να πούνε ότι ξέρω εγώ, ελάτε ρε παιδιά εδώ, είναι η μυρωνή περιοχή, γίνονται και αμύγδαλα, γίνονται και καρύδια, γίνονται και ελιές και γίνονται και τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχε ενημέρωση, λέτε λοιπόν, προς τους αγρότες για το τι έπρεπε να κάνουν μετά τον καπνό. Εγώ σας λέω ότι έπρεπε να υπάρχει μια στρατηγική. Στρατηγική δυστυχώς δεν υπάρχει. Όχι μόνο σε αυτό, εγώ σας το έφερα αυτό σαν παράδειγμα. Δεν υπάρχει γενικότερα στρατηγική. Δεν υπάρχει αγροτική πολιτική. Δεν υπήρξε ποτέ αγροτική πολιτική, ποτέ αγροτική στρατηγική. Και αυτή τη στιγμή νέα ΚΑΠ. Περιμένουμε το χρόνο, έχουμε νέα ΚΑΠ. Είναι ένας χρόνος. Στον ένα χρόνο μέσα, από αυτά που ακούμε δεξιά και αριστερά, βλέπουμε ότι θα βρεθούμε προεκπλήξεων. Πώς έχουν πάρει, θα πάρει κανένας. Πάντως, εάν αυτά που λέτε, κύριε Διαμαντόπουλε, και δεν αμφισβητώ ότι είναι έτσι, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στον αγροτικό τομέα, δεν βλέπουμε τους αγρότες να κινητοποιούνται όμως. Έχουμε τον μπλόκο στον Προμαχώνα με λίγα σχετικά τρακτέρ,
έχουμε εσάς που ουσιαστικά έχετε διαχωρίσει τη θέση σας από εκεί. Δεν έχετε πάει στον πλόγο του Προμαχώνα και κάνετε μια προσωπική συγκέντρωση άδεια για την οποία δεν είναι ενημερωμένοι οι άλλοι που είναι στον Λευκώνα. Τι γίνεται τελικά? Κύριε Καπετάνιο, όχι, όχι. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Αυτό το οποίο συμφωνήθηκε την Πέμπτη στο επιμελητήριο ήταν το εξής. Το να βρούμε, να βγάλουμε τα τρακτέρ στις πλατείες των χωριών. Ναι. Στις πλατείες των χωριών υπάρχει μία λογική για την οποία θα βγουν τα τρακτέρ. Η λογική είναι το να καταμετρηθούμε. Δεν έχει κανένα νόημα να βγάλω το τρακτέρ στις πλατείες των χωριών. Δεν βγήκαν τα τρακτέρ. Η λογική λοιπόν σας λέω ήταν να βγούμε και να καταμετρηθούμε. Δυστυχώς όμως αυτό που είδαμε από τον κόσμο, σας λέω, γύρισαμε πάρα πολλά χωριά, σχεδόν όλο τον νομό γύρισαμε. Δεν υπήρχε η διάθεση από πλευράς αγροτών να βγει εκεί πέρα. Τώρα, ναι, γιατί όμως τώρα, αυτό δεν είναι ένα ερώτημα που πρέπει να σας απασχολήσει. Γιατί δεν υπάρχει διάθεση των συναδέλφων σας με τόσα προβλήματα που έχετε. Κύριε Καπετάνιο, μετά λοιπόν σας λέω, θα πάω σε αυτό και σας λέω το εξής. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε η διάθεση των αγροτών να πάμε να βγούμε στον δρόμο, το πρωί της Δευτέρας επικοινωνήσαμε τον κύριο Κασάπου και του είπα, το ίδιο συμφώνησε και ο άνθρωπος αυτός με εμάς. Κατά μια συμφωνία πήγε και βρήκε 20 τρακτέρ, 30 πόσοι ήταν εκεί πέρα στο Λευκώνα. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι σας λέω ότι όταν δεν υπάρχει συμμετοχή, κύριε Καπετάνη, τι να πάμε να κάνουμε στον δρόμο? Υπάρχει καμία λογική σε αυτό? Δηλαδή πλέον εδώ πέρα έχουμε φτάσει, το πρόβλημά μας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά γιατί δεν υπάρχει συμμετοχή, κύριε Διαμαντοπλέ? Δεν βλέπω ότι αυτό δεν απασχολεί κανέναν σας. Το ότι δεν σας ακολουθούν οι συνάδελφοι σας. Κύριε Καπετάνιο, 20.000 αγρότες έχει ο νόμος τώρα. Το αν δεν υπάρχει συμμετοχή, ίσως θα πρέπει ο καθένας από μόνος μας να δούμε λίγο τον καθρέφτη και να ρωτήσουμε τον καθρέφτη τι κάνουμε λάθος. Μήπως πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί την αυτοκριτική μας, ο καθένας μας χώρια. Μήπως θα πρέπει τέλος πάντων αυτή την ενοποίηση που επικαλούνται πολλοί να την κάνουμε πράξη και αυτή, όχι μόνο να την παπαγαλίζουμε. Αυτό λέω, ότι τα συνδικαλιστικά στελέχη των αγροτών, κύριε Διαμαντόπουλο, από ό,τι φαίνεται δεν εμπνέουν τον κόσμο. Κύριε Καπετάνιο, σας λέω και πάλι, η ενοποίηση σημαίνει κάποιες διαδικασίες. Πρέπει να οργανωθούμε, για να υπάρχει ενοποίηση, να οργανωθούμε κάτω από συλλόγους αγροτικούς, να υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες, να έρθουν οι αγρότες να ψηφίσουν. Υπάρχει κάποιος ψηφισμένος. Γιατί δεν το κάνετε, κύριε Γιαννόπουλο? Το έχουμε κάνει ήδη. Έχουμε προχωρήσει σε κάτι τέτοιο και το προχωράμε ακόμα παραπέρα. Έχουμε κάνει κινήσεις σαν Πανσεραϊκός Αγροτικός Σύλλογος. Σας λέω όμως, γιατί οι υπόλοιποι που επικαλούνται τόσο πολύ την ενότητα, γιατί δεν κάνουν κάτι παρόμοιο? Εγώ αυτό ρωτάω. Άρα λοιπόν, σας λέω το εξής. Ας κάνουμε όλη την αυτοκριτική μας, ας δούμε τους εαυτούς μας στον καθρέφτη, ας αναλογιστούμε τι έχουμε κάνει λάθος. Δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας και να αυτοπροσδιορίζεται όσο η δήμον των στερών, όσο ο μέγας πρόεδρος των κτηνοτρόφων, των αγροτών, της Βυσαλτίας, του νομού Σερών και ούτω καθεξής, και να παίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό είναι εγκληματικό, κύριε Καπετάνη. Πραγματικά το βλέπω και ντρέπομαι που είμαι αγρότης Σερέως. Ας λοιπόν, ας κάνουμε όλη την αυτοκριτική μας. Να δούμε τι έκανε ο καθένας ξεχωριστά. Μάλιστα. Τώρα λέτε βέβαια ότι εσείς στο δικό σας σύλλογο τα κάνατε όλα καλά, οι άλλοι όμως είναι αυτοπροσδιοριζόμενοι και τα λοιπά. Λοιπόν, κύριε Καπετάνη, εγώ αυτό που λέω είναι ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο, είναι πάρα πολύ μεγάλο και χρειάζεται να βάλουμε όλοι τα κεφάλια μας κάτω, να βρεθούμε, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να πιάσουμε τους βουλευτές, να κάνουμε μια μεγάλη συσκεψή και ας πάρει ο καθένας την ευθύνη του. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν, θα πρέπει να βοηθήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε αύριο στις 11 το πρωί η συγκέντρωση... Αύριο λοιπόν στις 11 το πρωί μπροστά στην Ομαρχία θα υπάρξει ένα αγροτικό συλλαλητήριο. Όποιος καταλαβαίνει και όποιος καταλαβαίνει το μεγαλείο του προβλήματος που υπάρχει σήμερα, που προέρχεται από αυτή την τρελή αύξηση του κόστου παραγωγής, θα καταλάβει ότι πρέπει να συμμετέχει εκεί. Γιατί σας είπα, η αύξηση του κόστου παραγωγής έχει και άλλα παρακλάδια παραπέρα. Μάλιστα. Έχετε ενημερώσει τους συναδέλφους σας στο Λευκώνα για τη συγκέντρωση αυτή? Γιατί μέχρι και σήμερα λέγανε δεν ξέρουμε και τίποτα. Τα ακούνε από τα μέσα ενημέρωση. Όχι, ενημερώσαμε από εχθές τον κύριο Κασάπογλου. Τον είπαμε ότι έχουμε σκοπό να κάνουμε μία συγκέντρωση, ένα συλλαλητήριο μέσα στην πόλη. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Αλλά σας λέω και πάλι, εμείς είμαστε εκεί πέρα.
τους καλούμε όλους τους αγρότες του νόμου Σερών να έρθουν αύριο στο συλλαλητήριο στις 11 το πρωί στην Ομάρχη. Μάλιστα, σας ευχαριστώ κύριε Διαμαντόπουλε. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράφουν την αγάπη σου για το μωρό σου. Υπάρχει όμως μία που περιγράφει τη φροντίδα που θέλεις για το βρυφικό δερματάκι του. Sensitive. Babylino Sensitive. Συνδυάζουν σε μία μονοπάνα την άριστη απορροφητικότητα, συγκρατώντας τη μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας από κάθε άλλη πάνα με την πιστοποιημένη φιλικότητα. Η πρώτη πάνα στην Ευρώπη με πιστοποίηση Ecotex. Συστήνεται από τους ειδικούς. Babylino Sensitive. Για αποδεδειγμένη προστασία και sensitive φροντίδα σε μία μονοπάνα. Ξεκινήσαμε. Ένα φιλόδοξο σχέδιο άρχισε. Με το Ελλάδα 2.0 η χώρα γίνεται πιο ψηφιακή, πράσινη, με κράτος φιλικό προς τον πολίτη, προωθώντας την πράσινη μετάβαση, προχωρώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε υγεία, παιδεία, δημόσιο τομέα, με αποτελεσματικές πολιτικές κοινωνικής συνοχής, αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης, με μεγάλες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Η Ελλάδα απελευθερώνει τις δυνατότητές της. Ελλάδα 2.0. Μας αφορά όλους. Μάθε περισσότερα στο greece20.gov.gr. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ο πρόσφατος απολογισμός της Δημοτικής Αρχής Θερών συζητήθηκε στην εκπομπή Live με τον Γρηγόρη Θαματίκο. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Σπύρος Νησιλής, καλεσμένος της εκπομπής και υπερασπιζόμενος το έργο της Δημοτικής Αρχής, ανέφερε μεταξύ άλλων πως η πόλη του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτήν που παρέλαβαν το 2019. Ο πρόσφατος απολογισμός της Δημοτικής Αρχής των Σερών ήταν το θέμα της συνέντευξης που παραχώρησε στον Γρηγόρη Θωματίκο και στην εκπομπή Live της τηλεόρασης Επιλογές ο Σπύρος Μησιρλής. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Λειτουργιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας αναφέρθηκε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων που προγραμματίζονται είτε εκτελούνται, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα του Δήμου Σερών δεν έχει καμία σχέση με αυτή των προηγούμενων χρόνων. Αυτή η πόλη που ζούμε σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την πόλη που παραλάβουμε το 2019. Έχει φύγει το γκρίζο. Έχει μπει πραγματικά χρώμα μέσα στην πόλη, το οποίο ομορφαίνει την αισθητική της καθημερινότητάς μας. Είναι γεγονός ότι έχουν ομορφύνει όλα τα πάρκα της πόλης, όλη η κυκλική κόμβη, όλες οι μικρές γωνιές. Όχι μόνο του αστικού ιστού, αλλά και πάρα πολλών χωριών του Δήμου Σερών. Αυτό νομίζω αναβαθμίζει την εικόνα και την αγάπη που έχουμε για την πόλη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην οραματική προσέγγιση του Δημάρχου Αλέξανδρου Χρυσάφη και των συνεργατών του, τονίζοντας ότι μέσα στο 2022 έχουν προγραμματιστεί μεγάλα έργα σε ολόκληρο το Δήμο. Ως πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, κ. Μησιρλής σχολίασε την πληθώρα των θεμάτων που εξετάζονται, επισημένοντας ότι πολλές συνεδριάσεις προσλαμβάνουν τον χαρακτήρα του κατεπήγοντος λόγω της πληθώρας των ζητημάτων που ανακύπτουν και σχετίζονται άμεσα με το δημοτικό έργο. Όλα αυτά που επιτέθηκαν από τη διοίκηση του Αλέξανδρου Χρυσάφη μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας, όπως επίσης να δώσω την ευκαιρία στους συμπολίτες να ακούσουν και τι είναι αυτά που τεκταίνονται μέσα στο χρονικό διάστημα του 2022, τα οποία θα μπορέσουν να τα αντιληφθούν. Πριν πάμε στα πραγματικά πάρα πολλά εκατομμύρια, μετά την εργότη προσπάθεια που κατέβαλε ο Δήμαρχος και όλη η ομάδα μαζί με τους συνεργάτες μας στον Δήμο, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτόν τον τεράστιο αριθμό χρηματοδοτήσεων, έτσι ώστε ο Δήμος Σερών να είναι πρωταθλητής στις χρηματοδοτήσεις αυτό το χρήσιμο διάστημα της πανδημίας. Για να είμαστε δίκαιοι όμως, κύριε Μησιρλή, βρήκατε και κάποια. Υπήρχε μια πρίκα σε ενταγμένα έργα ή, εν πάση περιπτώσει, σε μπάτζετ για έργα στη Δημοτική Αρχή από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή του κ. Αγγελίδη. Όπως ξέρετε, οι Δημοτικές Αρχές έχουν συνέχεια και όπως θα εξηγήσω και στους συμπολίτες, ένα έργο από τη στιγμή της σύλληψης ή της βούλησης να πραγματοποιηθεί, της ανάγκης να πραγματοποιηθεί μέχρι την υλοποίησή του, που να κάνει το λιγότερο από 3 έως 5 έτη το λιγότερο, και αυτό αν δεν έχουμε μεγάλες δικαστικές διενέξεις μεταξύ των συμμετοχών των εταιριών οι οποίες θα ήθελαν να πάρουν το έργο αυτό. Άρα είναι λογικό ότι χρήματα τα οποία αφέθηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η δική μας Δημοτική Αρχή τα υλοποιεί σε έργα, αλλά εμείς θα μιλήσουμε για τις πραγματικές χρηματοδοτήσεις που εμείς πετύχαμε μετά από δική μας σκοπιώδη και πραγματικά εργώδη προσπάθεια. Στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Sky φιλοξενήθηκε ο βουλευτής Ζερών της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου,
όπου απάντησε στη σειρά ερωτημάτων για την κρίση στην Ουκρανία. Ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε πως η απόσταση των ρωσικών στρατευμάτων αποτελεί θετική εξέλιξη. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Χατζηβασιλείου. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, η Μόσχα ανακοίνωσε πως αποσύρει τα στρατεύματά της, κάποια από τα στρατεύματά της, και να δούμε καταρχήν αν αυτό είναι κίνηση στρατηγικής, αν είναι μπλόφα όπως λένε μερικοί, ή αν είναι όντως κίνηση καλής θέλησης και είμαστε πιο κοντά σε μια ειρηνευτική διαδικασία. Πώς αμφιβολία είναι μια θετική εξέλιξη, άλλωστε είχαν προαναγγείλει και χθες οι κύριοι Λαυρόφ και Πούτιν από τον διάλογο που είχαν μεταξύ τους. Απομένει όντως να δούμε ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μεταφοράς των δυνάμεων. Να σημειωθεί ότι οι Ρώσοι έχουν προαναγγείλει γυμνάσια στη Λευκορωσία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία έως και τις 20 Φεβρουαρίου. Άρα λοιπόν έχουμε άλλες 5 μέρες μπροστά μας όπου θα πρέπει να προσέξουμε κατά πόσο τα ρωσικά στρατεύματα είναι στην περιοχή ή αποχωρούν. Mm-hmm. Είναι νωρίς βέβαια να μιλήσουμε για κέρδη και απώλειες. Θα σας έλεγα ότι η Μόσχα δεν έχει ικανό πρόσχημα να κάνει καμία σύραξη, δηλαδή πιθανή αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αποτελέσει ούτε καν πρόσχημα για μια τέτοια εξέλιξη. Η Δύση βέβαια τώρα κατόρθωσε να βάλει τη Ρωσία σε θέση απολογούμενου, αλλά και η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι ο λεγόμενος μετασοβιετικός χώρος αποτελεί σφαίρα επιρροής. Mm-hmm. Είναι πολύ κρίσιμη και αυτή η συνάντηση Πούτιν-Σόλτς που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, κύριε Χατζηβασιλείου. Καθώς, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ, ο Όλαφ Σόλτς κομίζει μια πρόταση για πάγωμα στην προοπτική ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ για τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη του κυρίου Σόλτς και στο Κίεβο και στη Μόσχα, όπως σημαντικές ήταν και οι επαφές του κυρίου Μακρόν. Αυτό σημαίνει ότι αναβιώνει τρόπον την ΝΑΟ ο γαλλογερμανικός άξονας και η Δύση κατορθώνει να σταθεί ενιαία. Κοιτάξτε, δεν έχει τεθεί αυτή τη στιγμή στο ΝΑΤΟ θέμα ένταξης της Ουκρανίας, ούτε καν υποψηφιότητας. Το ΝΑΤΟ κρατά ανοιχτή την πολιτική ανοιχτών θυρών, όμως σαφώς η Ουκρανία έχει ακόμα μεγάλο δρόμο μπροστά της για μια βορειοατλαντική ενσωμάτωση. Να σημειωθεί δε ότι καμία χώρα της Ευρώπης δεν πρέπει και δεν μπορεί να αποδεχτεί την φιλανδοποίηση της Ουκρανίας από τη Ρωσία. Δηλαδή να επιβάλλει η Μόσχα τις δικές της πολιτικές επιλογές σε έναν τρίτο όπως είναι το Κίεβο. Σε κάθε περίπτωση εμείς στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να το λέμε την εδαφική ακεραιότητα κάθε χώρας άρχη της Ουκρανίας. Mm-hmm. Είναι λοιπόν στο χέρι της διπλωματίας σήμερα να αποδείξει ότι μπορεί να κερδίσει η φωνή της λογικής και της ψυχραιμίας. Πάντως, κύριε Χατζηβασιλείου, είδαμε τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από λίγο να ειρωνεύεται εντόνως στην Δύση, ο οποίος διερωτήθηκε ακριβώς τι ώρα να μας πει η Δύση θα γίνει η επίθεση στην Ουκρανία. Κοιτάξτε, αναμενόμενη και αυτή η αντίδραση, με δεδομένη την πόλωση που είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες, βλέπατε άλλωστε ότι και Αμερικάνοι και Βρετανοί προαναγγείλανε τις επιθέσεις της Ρωσίας με ακρίβεια ημέρας ή ακόμα και ώρας. Εκείνο που έχει σημασία σήμερα είναι ότι και η Ρωσία, κυρία Αντωνοπούλου, έχει πράγματα να χάσει εάν οδηγηθεί σε μια σύραξη. Μετά την πανδημία του κορονοϊού, η Ρωσία έχει υποτομική ανάπτυξη, έχει πολύ χαμηλό ποσοστό ξένων επενδύσεων, έχει οικονομικά ζητήματα με πληθωρισμό κοντά στο 8,5% και με μια ραγδαία αύξηση στη μέση των βασικών αγαθών. Άρα λοιπόν όλες οι πλευρές είχαν να χάσουν πράγματα. Και αν ποτέ δημιουργηθεί το πλαίσιο για μια οποιαδήποτε σύραξη στη Ρωσία και την Ουκρανία, να είστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρχουν νικητές παρά μόνο οι ηττημένοι. Πάντως, κύριε Χατζηβασιλείου, επειδή αναφερθήκατε στην οικονομική κατάσταση της Ρωσίας αυτή τη στιγμή, αν τελικά πραγματοποιήσει την απειλή ο Βλαντιμίρ Πούτιν και κλείσει τη Στρόφιγγα προς την Ευρώπη, τη Στρόφιγγα, θα είναι χαμένος οικονομικά σε κάθε περίπτωση. Θα έχουν απώλειες και οι δύο πλευρές, κυρία Αντωνοπούλου. Φανταστείτε, για παράδειγμα, μεγάλες αγορές ή βιομηχανικές χώρες όπως είναι η Γερμανία ή η Ιταλία να έχουν πρόβλημα στην προμήθεια φυσικού αερίου και ταυτόχρονα τη Ρωσία να χάνει μεγάλο αριθμό, μεγάλο ποσό εσόδων από τη διάθεση των φυσικών της πόρων προς την Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, πρέπει να πριτανεύσει η λογική. Και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, να σημειωθεί ότι έχουμε επιδείξει κι εμείς μια ιδιαίτερη κινητικότητα, όχι μόνο για τους ομογενείς μας που ζουν στην περιοχή της Ουκρανίας, αλλά για την περιφερειακή σταθερότητα. Και σε κάθε περίπτωση να είστε βέβαιοι ότι η ελληνική κυβέρνηση, αν παραστεί ανάγκη, έχει πλάν B για την τροφοδοσία της χώρας μας σε φυσικό αέριο. Για πόσο καιρό, κύριε Χατζηβασιλείου, αν υποθέσουμε ότι πάμε στο χειρότερο, στο κακό σενάριο? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι εμείς επηρεαστούμε άσχημα από το κακό σενάριο, αν αυτό γίνει βέβαια. Σας λέω ότι η πιθανότητα είναι πάρα πολύ μικρή, mm-hmm. με δεδομένο ότι η Ελλάδα παίρνει αέριο από τον
Turkish Stream, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν θα επηρεαζόταν άμεσα από μια σύραξη στην Ουκρανία. Το σχέδιό μας λέει ότι κρατάμε τα αποθέματα στη Ρεβιθούσα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, διατηρούμε την προμήθεια LNG από την Αλγερία που είναι και μεγάλος προμηθευτής μας, και αν χρειαστεί υπάρχουν μονάδες στη ΔΕΗ που μπορούν να δουλέψουν και με πετρέλαιο. Άρα λοιπόν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει για την ώρα λόγος πανικού στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χατζηβασιλείου. Η 15η Φεβρουαρίου, σήμερα δηλαδή, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Γονέων με καρκινοπαθή παιδιά για την ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τις παιδικές νεοπλασίες. Η Διευθύντρια Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Σερών Κατερίνα Τσούρα επισημαίνει ότι με την αιμοδοσία και την προσφορά αιμοπεταλίων μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Η 15η Φεβρουαρίου έχει θεσπιστεί σαν την Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου, με στόχο την ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών που νοσούν από καρκίνο. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά για τον παιδικό καρκίνο. Απλά αυτό που πρέπει να κάνουμε σαν άνθρωποι είναι να τον ξέρουμε, να δούμε πόσα παιδάκια και πόσες οικογένειες υποφέρουν. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Με την αιμοδοσία και την προσφορά αιμοπεταλίων μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, καθώς θα χρειάζονται καθόλου τη διάρκεια της θεραπείας. Καταρχήν με την αιμοδοσία, με την προσφορά αίματος και αιμοπεταλίων φυσικά, που χρειάζονται καθόλου τη διάρκεια της θεραπείας τους τα παιδιά αυτά, αλλά να γίνουμε και δότες μυελού των οστών, ώστε να βοηθήσουμε στις μεταμοσχεύσεις για να έχουμε πλήρη ίαση των παιδιών. Η κυρία Τζιούρα τονίζει ότι είναι πολύ εύκολο και απλό να γίνει κάποιος δωρητής μυελού των οστών. Το πόσο εύκολο είναι να γίνει κάποιος δώτης μυελού των οστών είναι πάρα πολύ εύκολο. Η λήψη γίνεται πανεύκολα με ένα επίχρησμα από τη στοματική κοιλότητα. Γραφόμαστε στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και φυσικά στον Παγκόσμιο Ιστό, έτσι ώστε αν βρεθούμε συμβατοί με ένα παιδάκι ή με κάποιο συνάνθρωπό μας ανά τον κόσμο, να μπορούμε να δώσουμε λίγα από τα αιμοποιητικά μας κύτταρα, ώστε να προχωρήσουμε στη μεταμόσχευση. Η διαδικασία πλέον είναι απλή και η διαδικασία δηλαδή της λήψης του μοσχεύματος είναι πολύ απλή, είναι σαν την αιμοδοσία, και αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι να το πάρουμε απόφαση, να έρθουμε στην αιμοδοσία ή σε κάποιο κέντρο το οποίο συνεργάζεται με το Όραμα Ελπίδας ή με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ώστε να γίνουμε δότες μυελού των οστών. Τέλος, τονίζει πως είναι 5 λεπτά από τη ζωή μας για να σώσουμε ένα παιδάκι. Είναι πραγματικά 5 λεπτά από τη ζωή μας. Και στη συνέχεια, αν βρεθούμε συμβατοί, με μια πολύ απλή διαδικασία, πραγματικά σώζουμε ένα παιδάκι ή ένα συνάνθρωπό μας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13.